αξιότιμα στελέχη της πολιτικής και πολιτιακής μας ηγεσίας. Αξιότιμοι υφυπουργοί, κύριε Δήμα, κύριε Στήλιο, κυρία Ζαχαράκη. Αξιότιμοι κύριε Κόλια, κύριε Νανόπουλε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σε αυτή εδώ την ημερίδα τουρισμός και αγροδιατροφή με θέμα νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας. Στο σημείο αυτό, γιατί έχουμε καθυστερήσει, θα ήθελα να σας καλωσορίσει με ένα χαιρετισμό ο γραμματέας των παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Άκης Μπάφας, και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Άκη. Θα είμαι και εγώ πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα όλοι εδώ. Έχετε γεμίσει την αίθουσα σχεδόν στον απόλυτο βαθμό και ξέρω ότι είναι μια μέρα σήμερα που είναι εργάσιμη με πάρα πολλές υποχρεώσεις για όλους. Οπότε το ευχαριστώ που σας απευθύνω είναι πραγματικά διπλό. Σήμερα έχουμε μια συνάντηση, έχουμε μια ημερίδα που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες με θέμα τουρισμό και αγροδιατροφή, νέες ευκαιρίες στην επιχειρηματικότητα. Θέλω να σας πω ότι αυτή η ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης δράσης που οργανώνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα η Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων με την ονομασία Επιχειρείτε. Είναι μια δράση η οποία αναπτύσσεται σε τρεις άξονες, έχει σκοπό και στοχεύει στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας ως κύριο μοχλό ανάπτυξης της χώρας και βελτίωσης των ζώων όλων μας. Οι τρεις άξονες που σας ανέφερα είναι πρώτα απ' όλα ο άξονας καινοτομία. Γιατί στην καινοτομία η χώρα έχει πολύ σημαντικό συντηρητικό πλεονέκτημα. Πολύ συχνά μιλάμε για τα μυαλά τα δικά μας τα οποία θέλουμε. Γιατί είτε άειλη είτε ηλική είναι καινοτομία. Είναι η χώρα έχει τη δυνατότητα και μπορεί πραγματικά να μπορέσει να αποκαταστατήσει έτσι ώστε να έχουμε πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας, εξειδικευμένες και πολύ καλύτερα αμοιβόμενες. Ο δεύτερος άξονας είναι η εκπαίδευση. Education. Γιατί θέλουμε να αναδείξουμε καλές πρακτικές επιχειρηματικότητας. Γιατί θέλουμε στους νέους ανθρώπους, με τους οποίους λίγο νωρίτερα είχαμε μια συνάντηση με τα παιδιά της ΟΝΕΔ και της ΔΑΠ, να τους εντάξουμε στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας. Για να μπορέσουμε να τους εκπαιδεύσουμε σε αυτές τις έννοιες. Και ο τρίτος άξονας είναι ο άξονας της συνεργασίας. Συνεργασία γιατί? Γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις, κακά τα ψέματα που ξέρουμε όλοι, είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι σχετικά μικρές, εάν τις μετρήσουμε, στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και να μπορέσουμε να είναι πραγματικά ανταγωνιστικές με όρους παγκοσμιότητας, οι οποίοι είναι οι όροι με τις οποίες θα κρυθούν στην συνέχεια, θα πρέπει να μάθουν να συνεργαστούν. Προσοχή, να συνεργαστούν, όχι κατά ανάγκη να συγχωνευτούν, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν οικονομίες κλίμακες, να υπάρχουν κοινές αποφάσεις, κοινές στρατηγικές, να καταλάβουν δηλαδή ότι θα κοιτάξουν προς το εξωτερικό με τελείως διαφορετικούς όρους. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πολύ ωραία πάνελ. Το ένα πάνελ αφορά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον αγροτουρισμό, το πρώτο πάνελ, όπου θα μιλήσουμε για την προοπτική που έχει η σχετική επιχειρηματικότητα και εδώ πέρα θα μας παρουσιάσει και η Υπουργός μας, κ. Ζαχαράκη, πολύ σημαντικά βήματα τα οποία έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή από το Υπουργείο που έχει και αυτή τη θεματική διάσταση με απόφαση του Πρωθυπουργού. Και εν συνεχεία θα μιλήσουμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις δυνατότητες που υπάρχουν για τους νέους ή και οι υφιστάμενους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν εργαλεία και να μπορέσουν να αναπτυχθούν περισσότερα. Ο Υπουργός μας, ο Γιώργος Στήλιος, θα μας μιλήσει και για αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς μας, την Σοφία τη Ζαχαράκη, που ξέρω ότι πραγματικά ανέτρεψε όλο το πρόγραμμα για να είναι εδώ και ξέρω ότι ήρθε τρέχοντας και δυστυχώς θα φύγει τρέχοντας γιατί έχει και άλλη υποχρέωση μετά. Τον Γιώργο Στήλιο, τον υπουργό μας, με τον οποίο γνωριζόμαστε όπως άλλωστε και με τη Σοφία πριν πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δυο σας και καλή φίλη και πάντα όποτε χρειάστηκε εδώ στις πρωτοβουλίες του κόμματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Δήμα, τον υπουργό μας εδώ στην περιοχή. Επίσης, καλό φίλο και ο Χρήστος ήταν πάντα εκεί όταν χρειάστηκε και τον έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετά. Νομίζω ο Χρήστος, ευχαριστώ σε κάθε εκδήλωση την οποία κάνουμε. Τον κ. Σταγαράς, ξέρω ότι ήθελε να είναι εδώ, αλλά δεν μπόρεσε να είναι γιατί είχε κάποια υποχρέωση. Ο κ. Κόλλιας και λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη και πρώην γραμματέα, σωστά, δεν πρέπει να τα θυμίσουμε και να τα λέμε, να τα
βλέπουμε αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, που είναι εδώ και θα απευθύνει έναν σύντομο κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Μελητηρίου, πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον πρόεδρο, πραγματικά εξαιρετική συνεργασία. Και ευχαριστούμε και για την φιλοξενία εδώ στον χώρο αυτόν σήμερα. Όπως και τον Σωτήρη του Μουρίκιου, ο οποίος έτρεξε όλη την ημέρα σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ, ο οποίος στην πράξη, ενώ πρέπει να το πω αυτό, πρόεδρε, έχουμε κάνει 15 εκδηλώσεις μέχρι τώρα στο πλαίσιο του επιχειρήματος σε όλη την Ελλάδα, από το περασμένο Μάιο που ξεκινήσαμε. Η βοήθειά σου πραγματικά ήταν αυτό που θεωρώ μέγιστο. Και χωρίς εσένα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει αυτό. Όπως επίσης και η βοήθεια, θα πω και τον Νίκο τον Κορδαλή. Ο Νίκος Κορδαλής είναι ο αρμόδιος τομέας επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας για τη ΔΕΕΠ. Εδώ, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι αυτή η σημερινή μας ημερίδα είναι μια ημερίδα που δεν την κάνει μόνη τη Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων, την κάνουμε 4 οντότητες του κόμματος μαζί. Έχουμε τον γραμματέα αγροτικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας, τον Ανδρέα τον Καρασαρίνη, με τον οποίο επίσης έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία όλο το διάστημα αυτό που έχει αναλάβει τα καθήκοντά του. Έχουμε την αρμόδια τομεάρχησα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Μέρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε και τον τομεάρχη τουρισμού, ο οποίος είχε ένα μικρό ατύχημα και δυστυχώς δεν είναι εδώ μαζί μας, αλλά έχει μετάσχει σε όλη τη διαδικασία και την προετοιμασία. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είχα προετοιμάσει άλλο ένα δεκάλεπτο. Το οποίο θα το κόψω γιατί με κοιτάει ήδη άγρια η αγγλική. Και επειδή λέω ότι τα ίδια και τα ίδια δεν θα το πω. Οπότε σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βάσμα. Τους ευχαριστήσατε όλους. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ποιον να ευχαριστήσω. Εγώ πάντα ξεχνάω κάποιον και με κοιτάει από κάποια γωνία λίγο περίεργα. Αλλά τώρα βλέπω ότι όλοι μου κοιτάνε καλά. Οπότε δεν πρέπει να ξέχασα κανένα. Εδώ σε αυτό το σημείο απλά πρέπει να πω δύο-τρία πραγματάκια. Ανέφερε ο κ. Μπάφας, ο κ. Σταδεράς, πετάχτη της στιγμής Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό. Η κυρία Σούπουλη, λόγω κάποιου έκτακτου του οικογενειακού προβλήματος, δεν μπορεί να παραστεί και μας θέλει στους χαιρετισμούς της. Και για τον τομέα αρχιτουρισμού ανέφερε πάλι ο κ. Μπάφας. Κύριε Κρασαρίνη, θα θέλετε να... Παρακαλώ. Το ερχόμενο βίντεο του Μικρόνα έχουμε μάθει όρθια στα αμφιθέατρα. Αυτό το είπε και ο κ. Στίβος που μας έκανε μια ομιλία προχθές. Χωρίς να μακρηγορώ, είναι η τέταρτη φορά ή η πέμπτη φορά που έρχομαι στην Κόρινθο τους τελευταίους 7 μήνες. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Το επιχειρείτο, όπως σας ανέφερε ο γραμματέας, είναι από τα πιο σημαντικά, τις πιο σημαντικές διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν σε γραμματείες. Και να δώσουμε συγχαρητήρια, διότι αυτό το οποίο γίνεται είναι πραγματική δουλειά, δεν είναι απλά μια ομιλία η οποία θα έρθουν, θα πούμε 5 πράγματα και θα φύγουμε. Οπότε, Άκη, συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά η οποία γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Και σαφέστατα, εμείς ως Γραμματεία Αγροτικού, που έχουμε σήμερα και την τύχη να έχουμε και την προηγούμενη Γραμματεία Αγροτικού, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου, η οποία είναι τομεάρχης πλέον, έχουμε μια πολύ συνεργασία. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Στους περισσότερους έχει έρθει και ο κ. Στίβλος. Λοιπόν, έχουν πάει γύρω 40 νομούς μέσα σε ένα διάστημα 8 μηνών και συνεχίζουμε την προοπτική να μεταφέρουμε τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο κόμμα και στο Πρωθυπουργό. Κλείνοντας, και εγώ συνήθως πάντοτε μιλάω χαρτί μπροστά μου, αυτή τη στιγμή επειδή έχουμε καθυστερήσει και ήρθατε να ακούσετε κάποιους ομιλητές, εμείς είμαστε εδώ να συντονίσουμε. Να σας πω δύο μικρά πράγματα. Έχετε τύχει να έχετε πολύ καλούς κοινοβουλευτικούς, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα στα θέματα του πρωτογενούς τομέα στο κοινοβούλιο. Και έχουμε και την τύχη σήμερα να ακούσουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει ψυχή και σώμα στα υπουργεία, ειδικά στον τουρισμό της αγροτικής ανάπτυξης, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη και τον κύριο Γιώργο Στήλιο. Έχετε να ακούσετε πολύ καλά πράγματα και θεωρώ ότι στο τέλος της βραδιάς πιστεύω θα μπορέσουμε να έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα τα σωστά. Έτσι ώστε να οδηγηθούμε στο επόμενο βήμα, διότι οτιδήποτε γίνεται, όλα αυτά μετά ο Άκης, όπως και κάθε γραμματεία, τα μεταφέρουν στο γραμματέα και στο πρωθυπουργικό γραφείο με την προοπτική να γνωρίζουν τι κάνουμε και τι θέλει ο κόσμος. Αυτά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και σύντομα να τα ξαναπούμε. Ξέχασα να αναφέρω ότι παρίσταται και η Πολιτική Επιτροπή, όπως επίσης από ό,τι βλέπω είναι και ο κύριος Φρετζάνης Γιώργος,
Αντιπρόεδρος ΕΛΓΑ, που είναι πάρα πολύ καλό που σας έχουμε και εσάς έχουμε μαζί μας σήμερα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω για κάποιους χαιρετισμούς. Καταρχάς τον κύριο Δήμα. Κύριε Δήμα. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας που βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα μαζί μας, όλη την Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων, την Μέρη, τον Άκη, τον Αντρέα, την κυρία Κατροπόδη, αλλά φυσικά και τους δύο καλεσμένους μας, τους υφυπουργούς, την Σοφία τη Σαχαράκη και τον Γιώργο Στήλιο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, δεν έχετε έρθει να ακούσετε εμένα. Έχουμε όλοι έρθει να ακούσουμε εδώ πέρα τους καλούς συναδέλφους, τους δύο υφυπουργούς, όπου θέλουμε να ακούσουμε και για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων, πώς μπορούμε να κάνουμε τα τυροκομεία μας ή τα εινοποιεία μας επισκέψιμα που μπορούν να πάρουν σήμα από τον ΕΟΤ. Άρα με πολύ μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να ακούσουμε τους δύο υφυπουργούς για να γίνουμε σοφότεροι. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και το Επιμελητήριο Κορινθίας που για μία ακόμα φορά πρωτοστατεί, πρωταγωνιστεί, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε πολύ πιο εύκολα στους ενδιαφερόμενους, στις σημαντικές δράσεις που υπάρχουν από την κυβέρνηση. Άρα ευχαριστούμε πολύ τους προσκεκλημένους και άρα και ευχαριστούμε και την Γραμματεία για την πρωτοβουλία. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Βόλια. Κύριε Βολευτά. Καλησπέρα και από μένα. Να καλωσορίσω δύο εκλεκτούς φίλους της Κορινθίας, την κυρία Ζαχαράκη και τον κύριο Στήλιο. Σε λίγο πιθανό να τους υιοθετήσουμε κιόλας και τον Γραμματέα των Παραγωγικών Τομέων, τον φίλο μας τον Άκη, και να τους ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ και τους συνεργάτες σας για αυτή την σπουδαία ημερίδα. Κυρία και κύριοι Υφυπουργοί, έχω πει κι άλλες φορές ότι αυτός ο νομός είναι ένας νομός πρικισμένος και από τη φύση και από την ιστορία, με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, απέχει πολύ λίγο από την Αθήνα, έχει μια τεράστια παραλία, έχει μια παιδινή ζώνη που μπορεί να παράξει τα πάντα, έχει μια ορεινή ζώνη που αναπτύσσεται γρήγορα, μια αμπελοϊκή περιοχή που την γνωρίσατε εξαιρετική και επομένως έχει όλες τις προϋποθέσεις να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό. Επομένως, θεωρώ ότι το στίχημα της επόμενης μέρας είναι η ανάπτυξη του αγροτουρισμού που μπορεί να δώσει προοπτική και πολλές θέσεις εργασίας και πρώτον για την Κορινθία. Καλή επιτυχία στην ημερίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, ένα τελευταίο χαιρετισμό, κύριος Νανόπουλος, παρακαλώ. Δεν αποσχολεί. Κυρία και κύριοι Υφυπουργοί, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, σας καλωσορίζω στην Κόρινθο και συγχαίρω τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία που είχαν και την παρουσίαση που θα κάνουν για το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που είναι η σύνδεση του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή. Ο τουρισμός ήταν πάντοτε για τον Δήμο μας, αλλά και για την Κορινθία γενικότερα, κάτι πολύ σημαντικό οικονομικά. Η αγροτική παραγωγή τις περασμένες δεκαετίες ήταν ιδιαίτερα σημαντική και έδινε εισόδημα σε ένα μεγάλο αριθμό από συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους. Τα τελευταία χρόνια δεν ισχύει αυτό, γιατί η αγροτική παραγωγή φθήνει. Γιατί δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην διεθνή αγορά και πλέον δεν έχουμε εξαγωγές όπως γινόταν στο παρελθόν, στη Ρωσία, στην Πολωνία, στην Ευρώπη, εκεί όπου πλέον δεν αγοράζουν με το κιλό, αλλά με το τεμάχιο. Όπου δεν αγοράζουν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εσπερινοειδή για παράδειγμα, αλλά θέλουν συμβάσεις για ολόκληρη τη χρονιά. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να βρούμε έναν καινούριο τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, η σύνδεση με τον τουρισμό και θεωρώ ότι η σημερινή ημερίδα εκεί αποσκοπεί και γι' αυτό σας ευχαριστώ προκαταβολικά για την συμβολή σας σε αυτό που περιμένουν οι συμπολίτες μας εδώ στον Δήμο Κορινθίου. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα.